Today τρίτο μέρος και πάλι κοντά σας. Να ξεκινήσω δείχνοντάς σας το διαγωνισμό και τους τρόπους συμμετοχής σας. Μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 2461-039-405 για μισή ώρα περίπου ακόμα μέχρι και τις 5. Να στέλνετε εισερχόμενο μήνυμα στο Facebook της εκπομπής Today στο Top, αλλά και να στέλνετε email γράφοντας το θέμα διαγωνισμός στο todaystotop@gmail.com για να κερδίσετε 2 διανυκτερεύσεις, ένα τρίμερο δηλαδή, στον πολυτελή ξενώνα Λαμοάρα στον Ιμφαίο της Φλόρινας. Ο ξενώνας διαθέτει 8 άνετα δωμάτια, εστιατόριο, αίθουσα ψυχαγωγίας με βιβλιοθήκη, αλλά και ένα ξακουστό κελάρι που προσφέρει τα πιο ονομαστά κρασιά των μακεδονικών αμπελώνων. Στους κήπους του ξενώνα μπορείτε να τελέσετε γάμους, βαφτίσια, αλλά και επιχειρηματικές συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές στον ξενώνα. Γιώργος Μπουτάρης, ο ιδιοκτήτης, μας έκανε την προσφορά, τον ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, τον κύριο Γιώργο Χαλβατζή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΕΔΗ σήμερα. Υπήρχε όχι πολλοίς κόσμος, θα πω εγώ, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Εσείς είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή και ποια τα αιτήματά σας για τη σημερινή απεργία? Σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι τα ποσοστά είναι γύρω στα 22-23%. Χαμηλά. Χαμηλά, συμφωνούμε. Εντάξει, εμείς ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι πλέον πρέπει να αντιδράσει και να βγει στους δρόμους. Τα αιτήματα ήταν πάρα πολύ και επίκαιρα και σοβαρά και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και τους, μια και ήταν και τις ΓΕΣΕ και τους εργαζομένους. Πρέπει να βάλουμε φρένους σε αυτή την πολιτική, πρέπει να γίνει ανατροπή σε όλα αυτά που ζούμε. Και γι' αυτόν τον λόγο και η Δασκαλική Ομοσπονδία συμμετείχε στην απεργία της ΑΔΕΔΗ και της ΓΕΣΕ, τα δικά της βέβαια αιτήματα, αλλά πιστεύω ότι όλα τα αιτήματα της ΑΔΕΔΗ γενικά αγγίζουν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τον εργαζομένο. Λήψη προσωπικού έχετε στο δικό σας κλάδο? Γιατί παντού υπάρχουν, είχαμε και τον κύριο Κουτσοσίμο πριν, στο δικό σας κλάδο? Εμείς πανελλαδικά η παιδεία, ξέρετε πολύ καλά ότι δέχεται μεγάλα χτυπήματα. Ναι, έχει να γίνει ΑΣΕΠ από το 8. Δεν γίνονται διορισμοί. Υπάρχει η πρόσληψη του μέσω ΑΣΕΠ. Των ορομίστων και των αναπληρωτών. Τώρα βγήκε και ένα καινούριο νέο εθελοντική εργασία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι έχετε να μου πείτε γι' αυτό? Με αυτό κερδίζουν όρια όσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν. Δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Γιατί όταν λέμε. Είναι λίγο αστείο το εξήγηλε ο Υπουργός Παιδείας πριν λίγες ημέρες. Πιστεύω ότι θα καταλάβει τι έκανε και τι είπε και θα το πάρει πίσω. Αλλά αν θελήσουμε να μπούμε στα θέματα τα δικά μας τα εκπαιδευτικά, να μιλήσουμε για το ολοήμερο σχολείο που έτσι πως πάει υποβαθμίζεται, να μιλήσουμε ότι, γιατί υπάρχει μια διαφορά, ότι με το Υπουργείο λέει ότι δεν υπάρχουν λήψεις, ενώ όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν λήψεις. Να πούμε για την παράλληλη στήριξη. Που είναι ένα... Εκεί ήθελα να... Ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δυστυχώς τα παιδιά ξεκίνησαν το σχολείο τους κάπου τώρα τέλη Νοεμβρίου τα περισσότερα, αν δεν υπήρχε άλλος εκπαιδευτικός που μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους, και είτε μοιράζονται έναν εκπαιδευτικό για λιγότερες ώρες από ό,τι προβλέπει ο νόμος, είτε δεν έχουν καθόλου εκπαιδευτικό για παράλληλη στήριξη. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, και δυστυχώς είναι από τα θέματα που το Υπουργείο έπρεπε να κοιτάξει πρώτο. Είναι τα άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν γίνεται να στέλνουμε εκπαιδευτικούς για πληροφορική, ας πούμε, να πω εγώ, ή για καλλιτεχνικά, και αυτά είναι σημαντικά. Αλλά ας καλύψουμε πρώτα τους δασκάλους ειδικής αγωγής. Να το πάρουμε με τη σειρά. Οι δάσκαλοι της παράλληλης στήριξης, το Υπουργείο δηλαδή αναιρεί το ίδιο τον εαυτό. Η διαδικασία για μια παράλληλη στήριξη είναι. Ο διευθυντής του σχολείου, ο σύλλογος διδασκόντων, οι γονείς που επιθυμούν με κάποια δικαιολογητικά που πρέπει να έρθει δάσκαλος παράλληλη στήριξη στα παιδιά αυτά, κάνει αίτηση στο ΚΕΔΗ, το ΚΕΔΗ τα εγκρίνει. Με και... τη δική του γνώμη, και τη γνωμοδότηση του ΚΕΔΗ, έτσι. Και εγκρίνονται αυτές από κάτω από το Υπουργείο. Δεν μπορεί δηλαδή να μας πει κάποιος ότι ένα παιδάκι δεν χρήζει παράλληλη στήριξη. Όχι, μα αυτοί οι ίδιοι το διαπίστωσαν. Ωραία, αυτό θέλω να το ίδιο το Υπουργείο για την Κοζάνη, αν μιλήσουμε για την Κοζάνη, 35 άτομα, 35 παιδιά στο δημοτικό χρήζουν παράλληλη στήριξη. Πόσο εκπαιδευτικοί ήρθαν, δεν λέω να πω. 7 ήταν. Όταν λοιπόν το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι 35 πρέπει να σου στείλω. Γιατί το εγκρίνει. Και σου στέλνουν 7. Και σου στέλνει 7. 8, 9, όσους, μοιραίο ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο του ΠΙΣΠΕ θα προσπαθήσει να κάνει μια
Αυτό που είπατε, να στείλει μία δασκάλα ή ένα δάσκαλο σε δύο και ευελπιστούμε. Παρ' όλα αυτά έγινε ένας καλός από ό,τι μίλησα και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν έγινε καλός. Η διαχείριση του κυρίου Γκαμπούρα ήταν αυτή που, με αυτά που, τα κουκιά που είχε, τα μοίρασε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν οι 7 μπορούν να τους τραβήξουμε και να τους κάνουμε 35 όχι, και να τους πάμε σε 35 μεριές, σε 35 σχολεία. Λοιπόν, έρχεται το συνδικάτο και λέει ότι αυτό, το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να δώσει τις πιστώσεις που ο ίδιος ενέκρινε. Γιατί αυτές τις πιστώσεις, δεν τις είπαμε εμείς, το συνδικάτο στείλε τόσους. Το Υπουργείο είπε ότι ναι, εσύ Κοζάνη θα πάρεις 35 άτομα για παράλληλη στήριξη. Βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε ίσως να στείλει κάποιος, όμως δεν μας καλύπτει αυτό. Και ούτε μας ικανοποιεί εμάς ότι ένας εκπαιδευτικός πάει σε δύο, γιατί μπορεί να πάει στο Κοζάνη και μετά να πάει δύο μέρες. Βέβαια είναι ημίμετρο. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαχείριση που ας σκεφτεί το Υπουργείο. Αν πρέπει να γίνει όχι. Για μας είναι 35 παιδιά, 35 εκπαιδευτικοί πρέπει να έρθουν εχθές, όχι σήμερα, να έρθουν εχθές, να πάρουν δουλειά για να τα παιδιά αυτά, όπως είπατε στην αρχή, να έχουν αυτή την κατάλληλη φροντίδα που πρέπει να έχουν. Ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, το Υπουργείο Παιδείας εξάντλησε όλο το περιθώριο του νόμου που είχε, γιατί η παράλληλη στήριξη πρέπει να βρίσκεται στα σχολεία αυτής 25 Οκτωβρίου, 28, συγγνώμη, εξάντλησε όλο το περιθώριο και γίνει οι προσλήψεις Νοέμβριο και μερικές γίνονται και τώρα. Ουσιαστικά τα παιδιά μένουν χωρίς δάσκαλο, έτσι. Αν δεν καλύψουν, δηλαδή στα σχολεία που δεν καλύπτουν οι δάσκαλοι αυτά τα κενά, δεν υπάρχει δάσκαλος. Γι' αυτό λέω ότι το Υπουργείο αναιρεί τον ίδιο τον εαυτό. Θα συμφωνήσω δυστυχώς. Και διαψεύδεται που λέει ότι δεν υπάρχουν κενά. Και αυτά τα κενά που είναι φανερά και βγαίνουν, όπως τώρα με τη δική σας εκπομπή, και άλλα κενά που πραγματικά υπάρχουν. Γιατί γίνεται μία. Και τα ολοήμερα. Τα ολοήμερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ολοήμερο το διεκδικεί ένας δάσκαλος του σχολείου που είναι το πρωί και είναι οργανική θέση. Δυστυχώς τώρα με την τακτική αυτή των όλων των υπουργών του Υπουργείου Παιδείας προσλαμβάνονται αναπληρωτές ΕΣΠΑ, δεν παίρνουν το επίδομα του υποδιευθυντή του ολοήμερου που το παίρνει ένας... Και φέρει το Υπουργείο. Και όλα αυτά δημιουργούν και αναταράξει τα σχολεία και δίνουν προβλήματα. Και το ολοήμερο δεν έχει τη μορφή που θα έπρεπε να έχει. Παντού προβλήματα δυστυχώς έχουμε στον κλάδο σας. Αυτό θέλω να πω ότι και τώρα με την αξιολόγηση, γιατί να το θίξουμε και αυτό, γιατί εμείς φωνάζαμε και καταδύσαμε γραφική και πιστεύει ο κόσμος ότι εμείς δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Εμείς δεν θέλουμε. Είστε αντίθετε στην αξιολόγηση. Μα με αυτή τη μορφή και δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Με ποια μορφή θα θέλατε εσείς να είναι η αξιολόγηση για να πείτε ότι ναι, πάμε να το κάνουμε. Η αξιολόγηση γίνεται με έναν διάλογο. Και εμείς είμαστε έτοιμοι και η Ομοσπονδία κεντρικά να καθίσει στο τραπέζι και να βρούμε έναν τρόπο. Ναι. Αλλά όταν εμάς μας βάζουν σύνδεση μισθού και αξιολόγηση, δηλαδή τον κακό το δάσκαλο που θα βρει η αξιολόγηση. Να μην τον κάνει καλύτερο, αλλά να τον τιμωρήσει διώχνοντάς τον ή κατεβάζοντας το μισθό, εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε, αν πραγματικά υπάρχει και από πού θα γίνει η αξιολόγηση και πώς θα γίνεται η αξιολόγηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει το ποσοστό του 15%, σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση να μην συνδέεται με το μισθό και σε καμία περίπτωση. Γιατί να μην συνδέεται με το μισθό, δηλαδή, είπατε στον κακό δάσκαλο. Τον κακό δάσκαλο τι να τον κάνουμε. Να τον κάνω καλύτερο. Εάν η αξιολόγηση του, να τον επιμορφώσει. Να τον επιμορφώσουμε. Αν δεν. Δηλαδή, τι να τον τιμωρήσω. Να τον τιμωρήσω. Δεν ξέρω, σας ρωτώ. Ναι, αυτό ρωτώ. Η εξεπιμόρφωση. Εάν πραγματικά διαπιστωθεί κάποιος ότι έχει κάποια κενά, να γίνει καλύτερος. Ωραία. Γιατί σου είναι και καλά, δηλαδή, πρέπει να χάσει το μισθό και να είναι. Αλλά το 6.500, κυρία Χατζηγεωργίου, δεν βρίσκεται εύκολα. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο κουρβανάς αυτός. Τον 6.500 που πρέπει να βρουν τώρα για τις απολύσεις, πρέπει να πάρει. Και έχουμε και τα παραδείγματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πήραν ολόκληρους κλάδους και έφυγαν. Και εμείς ζητάμε αυτοί να ξαναγυρίσουν πίσω και να μην χάσει κανένας τη δουλειά του και να γίνει ένας διάλογος προς εκείνη την κατεύθυνση, κανένας να μην χάσει τη δουλειά του και να γίνουν αυτές οι αλλαγές που πρέπει για το καλό της παιδείας. Οι κακοί δάσκαλοι θα επιμορφωθούν μία φορά. Αν συνεχίσουν να είναι κακοί, ποια πρόταση. Κακοί δάσκαλοι. Κακοί δάσκαλοι, το θέτω έτσι όπως μου το είπατε. Ναι. Αυτό λέω. Όχι, η αξιολόγηση λέει ότι προσπαθεί να βρει. Δηλαδή και περνάτε στον κόσμο έξω ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν θέλουμε αξιολόγηση. Όχι, εγώ θέλω να καταλάβω η δική σας πρόταση ποια είναι. Να περάσουμε στην επιμόρφωση. Αν συνεχίσει να δίνει δείγματα ότι κάτι δεν είναι σωστό, τι κάνουμε, ξαναεπιμορφωνόμαστε.
επαναξιολογούμαστε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό τώρα, οι λίγες περιπτώσεις που ένας δάσκαλος δεν μπορεί να πάει στην τάξη, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν υπάρχει. Τώρα. Είναι λίγες περιπτώσεις. Δεν λέμε να μην μπορεί να πάει στην τάξη. Εμείς λέμε για ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές τα έχουμε δει και στην περιοχή μας, έχουν έλλειψη παιδείας. Αυτό ρωτώ. Ναι, αυτό πώς θα αποδειχθεί όμως. Ποιος είναι αυτός. Την αξιολόγηση. Ποιος θα αξιολογήσει, εγώ. Εσείς να μου πείτε, εγώ ρωτάω ειδική σας πρόταση. Προσέξτε την αξιολόγηση αυτή τη στιγμή πώς την κάνουν. Ναι. Την κάνουν οι σύμβουλοι προς τους διευθυντές, ο διευθυντής εκπαίδευση προς τους συμβούλους και οι διευθυντές, εγώ που είμαι διευθυντής σχολείου, στους δασκάλους. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα κριτήρια που δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει μεταπτυχιακό, είναι και καλύτερος δάσκαλος. Καλά, προφανώς όχι. Απλά έχει έτσι. Μεγαλύτερη κατάρτιση και καλύτερη. Άρα, μέσα σε μια σχολική τάξη, μέσα σε μια σχολική μονάδα, ο διευθυντής με τους 7 δασκάλους και μέσα από κατάλληλα προγράμματα. Γιατί τώρα, πώς θα πούμε δηλαδή ότι ένας δάσκαλος είναι κακός, τι, από ποια κριτήρια. Αυτό λέω εγώ, είμαι υπέρ της αξιολόγησης. Απλά ρωτώ και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω είστε υπέρ, αλλά με έναν άλλο τρόπο, να μου πείτε με ποιον τρόπο θα θέλετε να γίνει η αξιολόγηση για να είστε σύμφωνοι. Ναι, εμάς αυτό το τρόπο υπάρχουν. Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει προτάσεις και τις ξέρει το Υπουργείο. Δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει μια εκπομπή σήμερα για να μου πείτε πέντε πράγματα. Μου είπε ότι διαφωνείτε, ας πούμε, στον αξιολογούνται από τους διευθυντές. Όχι, δεν αξιολογούνται, αλλά δεν είναι. Πώς έγινε αυτή η αξιολόγηση, πώς βγήκε αυτή. Δηλαδή, ο διευθυντής πώς έγινε πριν 4 χρόνια διευθυντής για να μπορέσει σήμερα να κρίνει έναν δάσκαλο. Έτσι που το πάμε όμως θα είναι χαοτικό. Δεν θα αξιολογήσει ποτέ κανείς κανένα. Ποιο δικαίωμα εγώ, ο διευθυντής που έχω τώρα 10 δασκάλους στο σχολείο μου, να με την κρίση μου, γιατί σας είπα, δεν γίνεται αξιολόγηση εάν είσαι μέσα καλά στην τάξη. Δηλαδή. Αν μπούμε στο βάθος, στην ουσία της αξιολόγησης, παράδειγμα λέει ότι άμα δεν έχεις προγράμματα ευρωπαϊκά, υστερείς σε έναν άλλο δάσκαλο. Και εγώ πιστεύω και λέω ένας δάσκαλος που δεν παίρνει τα προγράμματα. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλός μέσα στην τάξη. Άρα καταλήγουμε στο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούνται. Άσχετα με την κατάρτιση που έχουν, με τα πτυχιακά, δεν ξέρω και εγώ ποιο πτυχίο. Πρέπει να αξιολογούνται. Πρέπει να συμφωνούμε γίνει. Σε αυτό. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Υπάρχουν... Θέλω να μου πείτε πέντε πράγματα τα οποία σας διαφοροποιούν από την πρόταση του Υπουργείου. Πέντε. Τα πιο σημαντικά. Εμείς θέλουμε να βγει τελείως έξω η σύνδεση μισθού και. Ωραία. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν. Άλλο, τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση. Εάν λοιπόν κρυθεί κάποιο να βρεθούν και τα άτομα που θα αξιολογήσουν, έτσι. Γιατί... Δηλαδή, ποιο θέλει να αξιολογεί, οι διευθυντές μου είπατε όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Να αξιολογεί ποιο. Μπαίνουν μέσα οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι σύμβουλοι και οι διευθυντές. Ναι. Είναι αυτοί που πραγματικά έχουν εικόνα για τον δάσκαλο. Ωραία. Γιατί και ο διευθυντής αξιολογείται, έτσι και ο σύμβουλος αξιολογείται. Ναι. Για να πάμε και σε αυτό. Οι σύμβουλοι που λένε δηλαδή ότι πρέπει να αξιολογείται ο δάσκαλος, κατάλαβαν και αυτοί οι ίδιοι ότι αξιολογηθούν και δεν είναι τα πράγματα όπως τα περίμεναν. Γιατί και αυτοί αξιολογούνται. Ναι. Και αυτό θα υπάρξει 15% που κάποιοι δεν θα προχωρήσουν. Και επειδή έχει πάρα πολύ, τουλάχιστον σε εμάς τους δασκάλους, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι τελικά θα. Αυτή η αξιολόγηση δεν θα φέρει τίποτα, κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο που θα κάνει είναι 15% να βγουν στη διαθεσιμότητα, δεν θα γίνει κάτι για αυτούς και οι περισσότεροι συνάδελφοι τώρα που αρχίσει, το Φεβρουάριο θα αρχίσει η εθελοντική. Αξιολόγηση των συναδέλφων, γιατί μέχρι τώρα αξιολογούνται οι διευθυντές. Ναι. Εμείς, παράδειγμα, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να αξιολογηθούμε. Ναι. Από το Φεβρουάριο και μετά θα δώσει δυνατότητα σε όποιον συνάδελφο θέλει να γίνει στέλεχος εκπαίδευση να αξιολογηθεί. Εκεί λοιπόν θα πάνε συνάδελφοι που νομίζουν ότι έχουν κάποια προσόντα. Όμως. Δεν πρέπει όμως να υπάρχουν και κάποια τυπικά προσόντα. Κάπως δεν πρέπει να διαχωρίζονται ο ένας από τον άλλο. Ναι, αλλά γιατί. Δεν μας λέει τίποτα άλλο όμως. Το μόνο που μας λέει είναι ότι αν κριθείς ανεπαρκής. Δύο φορές θα πήγε σε απόλυση και την άλλη φορά θα μπει στη διαθεσιμότητα για από εκεί και πέρα να μπορώ να συμπώ όταν θέλω άτομα να διώξω να παίρνω από εκεί πέρα. Ωραία. Δεν με κάνει να το αφήσουμε λιγάκι αυτό στην άκρη, θα το δούμε και αργότερα. Θα γίνουν οι αξιολογήσεις. Θα πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Βλέπω μεγάλη διαμάχη πάντως με το Υπουργείο. Υπάρχει μεγάλη διαμάχη γιατί το Υπουργείο τρομοκρατεί και τους συναδέλφους. Και ο κόσμος και οι συνάδελφοι είναι ανημέρωτοι και επιπλέον φοβούνται ότι θα έχουν επιπτώσεις στην παραπέρα. Ωραία, επειδή δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω να μου πείτε και ένα τελευταίο. Όλο και περισσότερα περιστατικά παιδιών που υποσιτίζονται γίνονται γνωστά. Έχετε αντιληφθεί εσείς τέτοια περιστατικά στην περιοχή μας? Εμείς θα σας πω ότι και τα προηγούμενα δύο χρόνια, το προηγούμενο ΔΣ και το δικό μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας κάθε μέρα τα παιδιά στα δημοτικά, κάναμε μια συνεργασία με τους διευθυντές. Και αν θυμάστε, πέρυσι κάναμε μια προσπάθεια, κάναμε μια συναυλία
με καλλιτέχνες εδώ της περιοχής μας, θα φιλοκυρδώσει, μαζεύτηκαν κάποια χρήματα και αυτοί μέχρι και το καλοκαίρι συντίζονταν σε επίπεδο κηλικίου 75 παιδιά σε σχολεία της περιοχής του συλλόγου μας. Αυτή η προσπάθεια θέλουμε να συνεχιστεί και φέτος. Σε αριθμό έχουμε κάτι να μου πείτε. 75 παιδιά είχαμε βρει πέρυσι. Τα οποία φέτος δεν έχουμε εικόνα. Όχι, δεν έχουμε εικόνα γιατί δεν μπορούσαμε. Είναι μεγάλο αριθμό. Δεν συνεχίσαμε ακόμα το πρόγραμμα. Ναι. Με μια θεατρική παράσταση που ετοιμάζουμε σε λίγες μέρες και με κάποιες άλλες κινήσεις που έκανε το ΔΣ, προσπαθούμε να μαζέψουμε τα χρήματα που είχαμε πέρσι, έτσι ώστε αυτό το πρόγραμμα να το συνεχίσουμε και φέτος. Βέβαια δεν θα δώσει τη λύση αυτό, θα δώσει όπως μια ανακούφιση. Να σας πω όμως ότι πέρυσι και πρόπερσι που αυτό το πρόγραμμα περπάτησε, πράγματι 75 παιδιά της περιοχής μας, σε όλα τα σχολεία και ανάλογα τον αριθμό του καθένας, είχαν από πλευρά συλλόγου με αυτές τις δραστηριότητες μία στήριξη όσον αφορά το κουλατσό στο σχολείο. Καλά, μεγάλη κουβέντα θα μπορούσαμε να κάνουμε, γι' αυτό δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.